Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, σας καλωσορίζω στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. Υπήρξε το μεγαλύτερο ψυχιατρίο στη χώρα μας, με νοσηλευόμενος που ανέρχονταν στον αριθμό 2.300 περίπου. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν τραγικές, όπως και στα υπόλοιπα ψυχιατρία. Η ιστορία του Ψινιά, το Δαφνί, όπως συνήθως το αποκαλούσαν, σηματοδοτεί την πορεία της κοινωνίας μας και της ανύπαρκτης κοινωνικής πολιτικής. Έχει καταγραφεί ότι η αύξηση των νοσηλευομένων στο Ψινιά έγινε μετά τον πόλεμο, όπου εκατοντάδες ασθενείς εγκαταλείφθηκαν, είτε γιατί οι οικογένειες ορισμένων δεν ζούσαν, είτε συγγενείς τους είχαν σταλεί στην εξορία, είτε γιατί είχαν πάρει το δρόμο της μετανάστευσης. Το Ψινιά αναδείχθηκε βασικός πόλος εσπήρωσης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και με την έκδοση των τετραδίων ψυχιατρικής διαμορφώθηκε ένα ευρύτερο κοινωνικό μέτωπο διεκδίκησης ανθρώπινης αντιμετώπισης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Χρειάζεται να μην λησμονούμε την υπέρβαση που επέδειξαν το νοσηλευτικό προσωπικό και άλλοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας όταν ο σεισμός κατέστρεψε τα περισσότερα κτίρια του Ψινιά και μαζικά ασθενείς εγκαταστάθηκαν στα ξενοδοχεία. Υπήρξε η αρχή αλλαγής του ψυχιατρίου και στη συνέχεια χρόνια ασθενείς φιλοξενούνται σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ξενών ψυχοτροφία. Είναι πανελλαδικό γνωστό το τεράστιο έργο του 18 άνω, τα πολλαπλά προγράμματα και τις υπηρεσίες που ανέπτυξε στον χώρο της απεξάρτησης. Είναι αναμφισβήτητη η καταξίωση των επαγγελματιών που ανέλαβαν αυτό το δύσκολο έργο. Το Ψινιά σήμερα αντιμετωπίζει τις συνέπειες της αποτυχίας της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Εισαγωγές από όλη την Ελλάδα, απουσία κοινοτικών δομών και του ψυχικής υγείας, στεγαστικές δομές, κοινωνικοί συνεταιρισμοί, απραγματοποιείται το μειοποίηση. Ένα κυρίαρχο ζήτημα που συζητιέται είναι το κλείσιμο του ψυχιατρίου, όπως προβλέπει η προηγική απόφαση και όπως διάφορες φήμες και διαρροές αναφέρονται. Δεν μας έχει γνωστοποιηθεί συγκεκριμένο σχέδιο. Μας ζητούν την υλοποίηση αποσπασματικών ενεργειών, προκαλώντας την ανησυχία των εργαζομένων με τη γνωστή τακτική πότε να αγωνιά η μια κατηγορία και πότε η άλλη. Τα ερωτήματά μας. Θα υπάρξει μέρημνα για τους χρόνιους ασθενείς και όσους σήμερα ζουν σε κάποιο οικογενειακό περιβάλλον που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός χρόνιων ασθενών. Θα εγκαταλειφθούν στον δρόμο και στις πλατείες αυτοί οι άνθρωποι. Είναι στο σχέδιο να αναπτυχθούν κέντρα ψυχικής υγείας στις καθιστικές δομές, διαφελάσσοντας τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η αύξηση των ψυχιατρικών διαταραχών λόγω της οικονομικής κρίσης είναι ανησυχητική. Κύρια η κατάθλιψη, που αναφέρεται ότι μέχρι το 2020 θα είναι δεύτερη σε εμφάνιση νόσους, αυτοκτονίες, κρίσης πανικού, αρχόντες διαταραχές και άλλες διαταραχές. Κύριε Πρόεδρε, εκτιμάμε η υποστήριξή σας θα είναι σημαντική στη διαμόρφωση της πολιτικής στον χώρο ψυχικής υγείας. Την ίδια έκκληση επιθυμούμε να την απευθύνουμε σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Ευχαριστούμε.